Πάμε τώρα γιατί έχω μία εξέλιξη, πολιτική εξέλιξη και αφορά τον κύριο Τζιτζικώστα. Για πες μας γιατί είναι κάτι πολύ, πολύ έκτακτο, πριν από λίγο ανακοινώθηκε. Το ανακοίνωσε τώρα πριν από λίγο, όπως είπες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Είπε λοιπόν ότι η Ελλάδα θα προτείνει για τη θέση του Επιτρόπου στη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Πρόσθεσε ότι ο Πρωθυπουργός έχει ήδη ενημερώσει σχετικά την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι ένα πρόσωπο με εμπειρία σε θεσμικούς ρόλους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, όπου το 2020 είχε εκλεγεί Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Ταυτόχρονα πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο που έχει εκλεγεί 3 φορές Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστά άνω του 50%, και είναι μία επιλογή, λένε οι κυβερνητικές πηγές, με πολιτικά χαρακτηριστικά, διότι θέλει να αναδείξει την σημασία της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας για την Ευρώπη ως μία περιοχή με στρατηγική θέση, διασυνδεσιμότητα και γεωπολιτική σημασία για τα Βαλκάνια και την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, αλλά και για το βορειοανατολικό άκρο της Μεσογείου. Και να πούμε ότι σήμερα, στις 6 το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον κύριο Τζιτζικώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα.